Τα στοιχεία από την εστίαση που έδωξαν πτώση του τζίρου κατά 42,2% τον Ιούνιο και 59% συνολικά στο διάστημα Απριλίου-Ιουνίου δεν είναι το τέλος στο φιάλτη που βιώνουν οι χιλιάδες επιχειρήσεις και εργαζόμενοι του κλάδου. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, κύριο Καβαθά, οι νέοι περιορισμοί στα ωράρια λειτουργίας των επιχειρήσεων εστίασης θα έχουν ως αποτέλεσμα την περαιτέρω πτώση του τζίρου κατά 20%, ενώ όσον αφορά στα μπαρ και λοιπά νυχτερινά κέντρα, το μειωμένο ωράριο ισοδυναμεί με νέο lockdown. Από έναν ετήσιο τζίρο τάξης των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, υπολογίζεται ότι φέτος θα κάνουν φτερά 2,5 με 3 δισεκατομμύρια ευρώ, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τις ίδιες τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους τους, αλλά και τα κρατικά ταμεία. Ήδη σε πολλά νησιά, οι περιορισμοί στα ωράρια λειτουργίας δημιουργούν de facto πλεονάζο προσωπικό και αυτό φέρνει απολύσεις, ενώ στην Αθήνα και στα λοιπά αστικά κέντρα αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των εργαζομένων στην εστίαση και γενικότερα στον τουρισμό που θα τεθεί σε αναστολή σύμβασης. Επί συνόλου περίπου 330.000 εργαζομένων του κλάδου, υπολογίζεται ότι ήδη σε 100.000 έχουν ασταλεί συμβάσεις και έπεται συνέχεια. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Από τη μία, ο προπολογισμός καλείται να καταβάλει επιδόματα 534 ευρώ σε όλο ένα και περισσότερους εργαζόμενους, όπως επίσης και να σηκώσει το βάρος των ασφαλιστικών εισφορών, ενώ από την άλλη επιτείνεται το πρόβλημα επιβίωσης για χιλιάδες ούτως ή άλλως χαμηλά αμοιβόμενους εργαζομένους. Οι εκτιμήσεις για το χειμώνα γίνονται ακόμα πιο μαύρες, αν συνυπολογίσει κανείς τις απώλειες θέσεων εργασίας που φέρνει το δεύτερο κύμα πανδημίας και τα περιοριστικά μέτρα. Υπολογίζεται ότι περίπου 170.000 εργαζόμενοι στην εστίαση και στα καταλήμματα θα βρεθούν στον αέρα. Αυτό που σημειώνουν φορείς του κλάδου είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή κατάσταση που δεν είχαν βιώσει ούτε στις σκληρές μνημονιακές ημέρες. Και φυσικά η κρίση αυτή δεν χτυπάει μόνο τη βιτρίνα, δηλαδή εστιατόρια, μπαρ, καφέ κλπ., αλλά άλλους στις συναφείς δραστηριότητες. Για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις catering που βρέθηκαν με την πλάτη στον τοίχο την περίοδο του lockdown, πριν προλάβουν να πάρουν ανάσα, βλέπουν τη μία δουλειά μετά την άλλη να ακυρώνονται λόγω των αυστηρών περιορισμών στους καλεσμένους γάμους και λοιπόν κοινωνικών εκδηλώσεων. Πρόκειται για καταστροφή, λέει χαρακτηριστικά ο κ. Καβαθάς, ο οποίος αναμένει συνάντηση με τους συναρμόδιους υπουργούς οικονομικών, ανάπτυξης και εργασίας για την επικαιροποίηση και προσαρμογή των μέτρων στήριξης στα νέα δεδομένα.